πολύ γιατί μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχω κι εγώ στον προβληματισμό αυτό, γιατί έτσι θα το ονόμαζα, δεν πρόκειται για διατύπωση πολιτιστικών θέσεων, προβληματιζόμαστε και νομίζω ότι το στοιχείο του προβληματισμού δεν είναι κάτι που πρέπει να το νεκρώσουμε στη ζωή μας, όπως το θέλουν μερικοί. Σε αυτόν τον προβληματισμό, λοιπόν, εγώ που δεν ήμουν από την Αθήνα, ακούσα τα προφανώς πολύ συνολικά που ελέγχθησα εδώ φρυνέστο. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την πλήρη έτσι επιδοκιμασία αυτής της προσπάθειας που γίνεται από όλους εδώ και κυρίως από τον αγαπητό μας Παντελή να τεθεί το θέμα αυτό. Διότι βέβαια ποιος από τους δυο σας, νομίζω το ονόμασε Αγριάδα προς τη σημερινή. Ότι είναι απλώς μια Αγριάδα η οποία θα κατασταλάξει και η οποία θα στην ουσία όλοι θα συμφωνήσουμε και λοιπά, μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο, δεν είναι ψυχολογικό, είναι δυστυχώς θεωρητικό. Δηλαδή έχουμε σήμερα φτάσει σε ένα σημείο που χάσαμε την έννοια της Εκκλησίας ως ζωντανής, θα έλεγα, ποιμαντικής πραγματικότητας. Διότι τι είναι στο βάθος η μεταρρύθμιση? Αν η μεταρρύθμιση γίνεται απλώς για να ικανοποιήσουμε ορισμένες αντιλήψεις μας για το ποιο είναι το σωστό, ή απλώς για να επανέλθουμε στα αρχικά όπως έκανε ο Προτεσταντισμός, νομίζω ότι αυτό δεν ταιριάζει στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν είναι ούτε ιδεολογία, ούτε προσπόληση στο παρελθόν. Η Ορθοδοξία είναι Εκκλησία. Και η Εκκλησία θα πει Έλληνα και Αφροδίτα και τον άνθρωπο. Ας μην ξεχνούμε ότι η πιο έτσι σημαντική εκδήλωση μεταρρύθμισης στην Εκκλησία έτσι πάντοτε αυτό που λέμε οικονομία. Μπορείτε να φανταστείτε αν κάνετε μια ιστορική αναδρομή τι καταπληκτική οικονομία έχει ασκήσει η Εκκλησία εδώ μέσα των αιών. Πάτε την περίπτωση του βαπτίσματος, της αποδοχής των σχισματικών, των ερητικών κλπ. Στην αρχή ξέρουμε ότι η αμαρτία μετά το βάπτισμα δεν συγχωρεί. Έρχεται η Εκκλησία, φιλάνθρωπα, και συγχωρεί την αμαρτία του βάπτισμα. Ξέρουμε ότι στον 3ο αιώνα ο Κυπριανός και οι επίσκοποι της Ανατολής, Καπαδοκίας και τον Ανατολιό, δεν δέχονται με κανέναν τρόπο το βάπτισμα των σχισματικών, όχι των ερετικών, των σχισματικών. Σημαίνει δεν υπάρχει άλλο πνεύμα έξω από την Εκκλησία. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι δεν βαπτίζουν. Και έρχεται σιγά σιγά ο Μέγας Βασίλειος και τροφοποιεί τα πράγματα. Έρχεται η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και λέει ότι ναι, και αιρετικούς ακόμη και τους αριανούς και λοιπά δεν τους αναβαπτίζουν. Έρχεται η Πενθέκτη και λέει ότι όχι μόνο δεν τους αναβαπτίζουν,
αγκαζιτούμε ούτε καν χρήσμα από τους Ερντοσάρι, τους Μονοφυσίτες και τους Νεστοριανούς. Τι είναι αυτά τα πράγματα και πώς ηχούν σήμερα αυτά. Λοιπόν, η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Δεν είναι, όπως είπα, το τονίζω αυτό, δεν είναι ιδεολογία ούτε δογματισμός. Αυτό το λέω για να εισαχθούμε στα κριτήρια πλέον της μεταρρυθμίσεως, διότι εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι και σε αυτό ίσως αληθεύει το ότι κάποια στιγμή θα συμφωνήσω, δεν το ελπίζω. Δεν είναι τα η θεολογική δικαίωση της μεταρρύθμισης. Διότι και ιστορικά αποδεικνύεται και διαρκώς πραγματοποιείται. Αλλά το πρόβλημά μας είναι τα κριτήρια της μεταρρύθμισης. Και εγώ πιστεύω, εάν εισαγάγουν το ποιμαντικό κριτήριο, δηλαδή τη φροντίδα μας για τον άνθρωπο. Είτε αυτός είναι μέσα στην Εκκλησία, είτε έξω από την Εκκλησία, είτε ανήκει στον κόσμο αυτών των αθέων, των απίστων, είτε ανήκει σε μια άλλη σκία, οπουδήποτε. Δεν μπορεί να διαφορήσει η Εκκλησία, για κανέναν άνθρωπο. Με αυτό το κριτήριο, λοιπόν, θα κοιτάξει η Εκκλησία πώς θα, με αυτή βάλω την προοπτική, θα κοιτάξει πώς θα βρει τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα της επιτρέψουν να κάνει μεταρρυθμίσεις. Πάντοτε χωρίς να βλάψει τον άνθρωπο, αλλά να τον ωφελήσει. Επομένως, κατά την γνώμη μου, και πολύ έτσι επιγραμματικά, η μεταρρύθμιση, η οποία γίνεται χωρίς θεολογικά κριτήρια, είναι επικίνδυνη. Η μεταρρύθμιση που γίνεται απλώς χάρη της μεταρρύθμισης είναι απαράδεκτη. Γιατί, όπως είπατε, δεν ωφελεί τον άνθρωπο, τον βλάπτει. Ποια είναι τα θεολογικά κριτήρια. Έρχεται το Ευαγγέλιο, έρχεται ο Χριστός και εισάγει έναν τρόπο αντιμετωπίσεως του ανθρώπου και του κόσμου, τις σχέσεις του ανθρώπου με τον κόσμο, με τον συνάνθρωπο, με τη φύση. Τον οποίο τρόπο δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Εάν τον αλλάξουμε, τότε εισάγουμε μια άλλη πίστη, ένα άλλο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, εάν αλλάξω το Ευαγγέλιο, τέλειωσε. Αυτό που παραλάβαμε το Ευαγγέλιο, ας το προσέξουμε αυτό, δεν παραλάβαμε ιδέες. Παραλάβαμε μια στάση του ανθρώπου απέναντι του Θεού, του συνανθρώπου του και του κόσμου. Λοιπόν, νομίζω ότι η θεολογία μας δεν έχει κάνει τη δουλειά. Δεν έχει αναδείξει αυτή την ουσία του Ευαγγελίου. Και επομένως δεν έχουμε κριτήρια για να πούμε αυτή η μεταρρύθμιση είναι σωστή ή δεν είναι. Αυτή η μεταρρύθμιση αλλάζει ή δεν αλλάζει κάτι το ουσιώδες. Και ποιο είναι το ουσιώδες. Ούτε έγινε πολύ συζήτηση πράγματι για το 70 για την παράδοση που το κεφαλαίο πήγε χρόνια κλπ. Αλλά κανένας δεν μας είπε ποια είναι η... πώς διαφοροποιούν και αυτές οι δύο. Είναι το ιστορικό κριτήριο απλώς διότι το συναντούμε στους πατέρες ή στην Αγία Γραφή. Αλλά τότε πώς οι πατέρες έχουν την ευχαίρεια
να αλλάζουν πράγματα που συναντούμε στην Αγία Γραφή. Να εισάγουν το ομοούσιο, το οποίο είναι, δεν είναι βιβλικό όρο. Πώς αυτοί έχουν αυτή την ευχέρεια. Και εμείς δεν έχουμε την ευχέρεια κατά αυτούς τους ζηλωτές. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Θα πρέπει να αλλάξουμε. Διότι, όχι διότι δεν επιτρέπεται να αλλάξουμε, αλλά διότι εκεί συμμερίζομαι και εγώ την αγωνία. Δεν την έχουν αυτοί βέβαια, αλλά την έχω εγώ. Ότι κάθε αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του Ευαγγελίου. Και αυτό αφορά σε όλα και στα λειτουργικά θέματα και παντού. Λοιπόν, πρέπει πρώτα να αναδείξουμε, να αρχίσουμε αντίστοιχα, να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που εκφράζει παραδείγματος χάρη ένας λειτουργικός τύπος, μια είσοδος, οτιδήποτε. Έχει αυτό να κάνει με την ουσία του Ευαγγελίου. Μιλώ για πράγματα τα οποία ούτε καν θα διανοηθήκατε. Και σκεφτόμαστε. Διότι η θεολογία μας δεν δουλεύει, η θεολογία μας είναι νεκρή, δεν μας δείχνει. Λοιπόν, πρέπει να πιάσουμε την ουσία. Η ουσία, η οποία ουσία έχει να κάνει με τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή αυτό το σωτηριολογικό κριτήριο που δεν είναι ακριβώς το τι φέρνει το Ευαγγέλιο ως απελευθέρωση του ανθρώπου, ως ελευθερία του ανθρώπου. Και επομένως, κάθε μεταρρύθμιση είναι καταδικασμένη είτε να απορριφθεί από αυτούς τους που δεν δέχονται μεταρρύθμιση καθόλου, είτε να οδηγήσει σε επικίνδυνο δρόμο. Εγώ να παραδείγματος χάρη λειτουργικές μεταρρυθμίσεις σήμερα. Με τι κριτήρια τις κάνει ο καθένας. Εγώ ξέρω και μελετώ χρόνια τώρα στη σκέψη μου και θέλω κάποτε να ξέρω σαν Θεός αυτό να το καταθέσω και γραφτά. Πόσο φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα υπήρξαν αυτοί που διαμόρφωσαν τη λειτουργική μας παράδοση. Διότι δεν υπάρχει τίποτε μέσα εκεί το οποίο να μην μπορώ να εγώ τουλάχιστον όπως το βλέπω να το μεταφράσω σε υπαρξιακό θέμα για την σωτηρία του ανθρώπου. Όταν εγώ λοιπόν μετακινήσω κάτι, μπορεί αυτό κάτι μετακινώ να μην θίγει από την υπαρξιακή σύμβαση. Μπορεί όμως και να τη θίγει. Και πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις τη θίγουν από την υπαρξιακή σύμβαση. Είμαστε λοιπόν από την άποψη αυτή αθεολόγητη και η θεολογία, όπως είπα, δεν μας τα έχει πει αυτά. Και γι' αυτό εγώ είμαι επιφυλακτικός ως προς την μεταρρύθμιση, ενώ είμαι καταρχήν υπέρ της μεταρρυθμίσεως πολλών πραγμάτων. Δεν βλέπω να αιτιολογούνται θεολογικά οι μεταρρυθμίσεις, προτείνω. Όσο και πόσο ήταν και σήμερα για τα άμφια. Σπαλάει ο κόσμο. Με ποια κριτήρια. Με τα κριτήρια της απλότητας. Τα ηθικά κριτήρια. Το οικονομικό τώρα. Το οικονομικό. Και κανένας δεν θέτει το θέμα
της θεολογικής σημασίας των ορφείων. Εάν τα ορφεία δεν είχαν κάποια θεολογική σημασία, γιατί να τα χρησιμοποιούμε για να τα καταργήσουμε. Αλλά ρωτήστε οποιονδήποτε, γιατί υπάρχουν τα άμφια, ποια είναι η θεολογική του σύνση. Νομίζω ότι θα σου απαντήσει, δεν ξέρω. Είναι συμβολισμός και τι τότε από το συμβολισμό. Για μένα τα άμφια σημαίνουν ότι έχουμε μια ριζική έξω από την ιστορία, από την καθημερινότητα, σε μια εσχατολογική θεώρηση. Δηλαδή, εάν εγώ φορώ μέσα στη Θεία Λειτουργία αυτά που φοράω έξω από τη Θεία Λειτουργία, τότε δεν δηλώνω με κανέναν τρόπο την έξοδό μου από την ιστορία. Όταν λοιπόν περάσω έξω από την ιστορία, πού πηγαίνω? Πηγαίνω σε μία κατάσταση ενός καλύτερου κόσμου, μιας ιστορίας βελτιωμένης ηθικά, τότε πρέπει τα άνθρωπα που θα φορέσουν να είναι απλά και να είναι ευστελή. Αν, εγώ πιστεύω ότι αν μπήκαν όλα αυτά τα άνθρωπα όπως μπήκαν και αν εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν, και η Εκκλησία είχε ένα αισθητήριο ότι τώρα μπαίνουν μέσα στο φως και τη δόξα της Αναστάσεως. Νυν πάντα πεπτύνονται φωτός. Λοιπόν, όταν έχουμε μια έξοδο από τον κόσμο και είσοδο στη Βασιλεία του Θεού, έχουμε και μια άλλη αντίληψη για αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουν να μεταρρυθμίσουν. Έφερα το ως παράδειγμα, αλλά θα μπορούσα να πω εκατοντάδες παράδειγμα μεταρρυθμίσουν. Για να δείξω ότι υπάρχει θεολογικό κριτήριο για κάθε μεταρρύθμιση. Με τα περισσότερες μεταρρυθμίσεις που θέλουν να εισεγάλουν είναι είτε διότι δεν υπήρχαν στο παρελθόν και πρέπει τώρα να τις αλλάξουν, πράγμα που είναι το προτεσταντικό κριτήριο, είτε διότι δεν ταιριάζουν στον σύγχρονο άνθρωπο, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος μας θέλει διαφορετικούς. Μας θέλει απλούς, μας θέλει φτωχούς, μας θέλει δεν ξέρω τι. Ενώ σε μια άλλη εποχή μας ήθελε πλούς, μας ήθελε. Λοιπόν, είναι μια προσαρμογή είτε στην ιστορία του παρελθόντος, είτε στην ιστορία του παρόντος. Και με κανέναν τρόπο μια προσαρμογή στην στάση. Λοιπόν, ωραία είναι το αισθητολογικό κριτήριο και ασφαλώς είναι σημαντικό και νομίζω είναι το κριτήριο. Αλλά το αισθητολογικό κριτήριο σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε πώς τι θεώρηση του κόσμου έχουμε μετά την κατάργηση του θανάτου, μετά την Ανάσταση του Χριστού και μετά την Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, επιμένω στο θεολογικό κριτήριο, το οποίο έχει αυτή την βηματική διάσταση, μας ενδιαφέρει πώς ο άνθρωπος θα δει πλέον τον κόσμο, τη σχέση του με τους άλλους, τη σχέση του με τον κόσμο, τη σχέση του με τη φύση, τη σχέση του με το θάνατο του. Και από εκεί και πέρα είναι τα ρυθμίσεις, γίνονται ακριβώς και γίνονταν νομίζω στο παρελθόν. Εντελώς φυσιολογικά. Όταν μεταρρυθμίζονταν, όπως είπα,
ή τοποθετήσεις της Εκκλησίας έναντι των αιρετικών και των σχισματικών εθελάτων ή και των μελών της Εκκλησίας ακόμα. Όταν εισήγεται η οικονομία, προσπαθούσε η Εκκλησία να αλλάζει πράγματα χωρίς να βλάπτει την ουσία του Ευαγγελίου. Και όταν λέμε ουσία του Ευαγγελίου, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό για την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι μόνο το για τους ασαρκώσεις. Αυτό πρέπει, αυτό πάντοτε θεμένο που σε λίγο και στον Μακαριστό, τον Παδιότητο Νέλα και σε άλλους, η βάση δεν είναι νομίζω η σάρκωση. Η βάση είναι η Ανάσταση, είναι τα έσφατα. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το κριτήριό μας. Πρόσληψη του κόσμου. Αυτό είναι η σάρκωση. Αλλά εάν σταματούσε η πρόσληψη του κόσμου πριν από την Ανάσταση, σε τι θα ωφελούσε. Εάν η πρόσληψη του κόσμου δεν σήμαινε μεταμόρφωση του κόσμου, δεν σήμαινε ότι πλέον τα πάντα είναι κενά, υπαρξιακά, την ψευδία, τότε τι νόημα έχει η σάρκωση. Δόξα τω Θεώ, η ορθόδοξη Εκκλησία με τη λατρεία της διατήρησε αυτό το εσχατολογικό στοιχείο πάρα πολύ έντονο. Εγώ νομίζω από την μακρότατη πείρα μου στην επαφή με τους δυτικούς. Τίποτε άλλο δεν μας χωρίζει ουσιαστικά από αυτό. Τι είναι η μεγάλη προσευχή. Δεν έχουν το εσχατολογικό κριτήριο. Δεν μπόρεσαν να προσλάβουν την Ανάσταση. Εκόλλησαν στο Σταυρό. Και όταν βλέπω και ορθοδόξους να κολλάνε εκεί πέρα, αυτό είναι το άλλο τρόπο. Επειδή έζησα τους δυτικούς, καταλαβαίνω ότι εδώ κάθε άλλο παρά ορθόδοξοι είμαστε. Δεν ξέρω, ίσως είπα και περισσότερο από ό,τι έπρεπε, απλώς όμως θα ήθελα να εντοπίσω το πρόβλημα κατά την γνώμη μου. Τα θεολογικά κριτήρια με την έννοια του υπαρξιακού, δηλαδή του κοιμαντικού, του στοιχείου, στο οποίο εγώ, και εδώ είναι πολύ τολμηρός, δεν θα έβαζα κανένα όριο. Διότι η Εκκλησία δεν έβαλε ποτέ κανένα όριο. Το όριο είναι η ουσία του Ευαγγελίου. Εάν ευαγγελιζόμαστε έναν κόσμο όπως μας τον έδωσε ο Χριστός με την σάρκωση, τη σταύρωση και την Ανάσταση, μια σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον του και με τον κόσμο και με τον Θεό, τότε μπορούμε να αλλάζουμε τα πάντα. Αυτό ακούγεται απλό και εύκολο. Δεν είναι απλό, ούτε εύκολο. Διότι, αν ψάξουμε να βρούμε στη σημερινή εποχή τα κριτήρια των τρόπων των οποίων θα εκφράσουν αυτή την ουσία του Ευαγγελίου, θα δούμε ότι πρέπει να προστρέξουμε σε ορισμένες κατηγορίες οι οποίες, και εδώ είναι το ιεραποστολικό στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, οι οποίες θα μας φέρουν σε επαφή με το σύγχρονο. Δεν γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, όπως χάρη, έχω φοβερά προβλήματα με την ιεραποστολή, όπως γίνεται σήμερα στην Αφρική. Έχω πάει
Όχι την πορεία, ξέρω εγώ. Τι βλέπω, ορθόδοξο, δεν ορθόδοξο. Είναι αυτός ο οποίος ψέλνει την πορεατική το ότι υπερμάχο σε κελαρίδι. Λοιπόν, έγινε ποτέ καμία προσπάθεια να καταλάβω εγώ πώς σκέπτεται ο Κορεάτης, πώς σκέπτεται ο Κινέζος, πώς σκέπτεται ο Αφρικανός και να του δώσω όχι στη φόρμα, στην εμφάνιση, αλλά στην ουσία τη σκέψη όσο το Ευαγγέλιο, στην ουσία του Ευαγγέλιου. Να πω δηλαδή γιατί εγώ διαφέρω από έναν ανεμιστή. Και να πω πώς αυτός βλέπει τον κόσμο. Και θα η αποστολή να την αμπώ μέσα στην νοοτροπία του. Λοιπόν, αυτό ούτε η αποστολή κάνουμε, ούτε μεταρρύθμιση κάνουμε. Ούτε διάλογο κάνουμε εάν δεν καταλάβουμε, δεν χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο σκέψεως εκείνο με τον οποίο διαλεγόμαστε. Άρα λοιπόν πολύ είναι η δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι εύκολο πράγμα η μεταρρύθμιση. Αυτοί που αρνούν για τη μεταρρύθμιση, βεβαίως κάνουν λάθος για τη μεταρρύθμιση. Χωρίς μεταρρύθμιση εκκλησία θα πεθάνει. Αλλά και αυτοί που θέλουν τη μεταρρύθμιση πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να κάνουν μια μεταρρύθμιση η οποία παραγίνει. Θα βλάψει τον άνθρωπο. Να παραγίνει. Η μεταρρύθμιση παραγίνει. Πώς σε γενικές γραμμές και αυτά, αλλά απλώς η έναυσμα χίλια οριστική τοποθέτηση. Γιατί εγώ ήρθα και να ακούσω, να προβληματιστώ, να μάθω. Δεν θα έχουμε αυτά έτοιμα, κανένας μας. Είμαστε σε μια εποχή μαθητείας όλοι. Και γι' αυτό ο διάλογος χρειάζεται, πώς θα πω τώρα μιλάτε μεταξύ μας. Να δούμε τι λέει ο άλλος, πώς έχει να συνεισφέρει κάποιο άλλος. Τι τραγικό είναι αυτό το φαινόμενο να μην θέλουν διάλογο. Ούτε μεταξύ μας, ούτε με τους άλλους, ούτε με κανέναν τους άλλους. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Διάλογο πάντα μεταξύ μας και μετά με όλους τους άλλους. Ευχαριστώ.